στη Μερινά έρχονται και συσσωρεύονται. Να τσοχηθείτε στη χαρά της αυτή να είναι πάντα ευτυχισμένη και να δημιουργεί συνεχώς ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Δώρα Μαρκάτου, ιστορικό τέχνης και κριτικό, η οποία νομίζω θα πει τα περισσότερα, όπως και οι υπόλοιποι που θα μιλήσουν για την Τιτίκα. Και εγώ μην μπαίνεις μπροστά. Λείτε! Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στη ευχάριστη θέση να παρουσιάζω απόψε την τέταρτη ατομική έκθεση της Τιτίκας Παρακλού, μιας νέας καλλιτέχνητος που τα τελευταία χρόνια εννοεί να μας εκπλήσει. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λιξούριο που κατοικεί μέχρι σήμερα, με σπουδές γραφιστικής, πρωτοεμφανίστηκε το 2010 σε μια ομαδική έκθεση στο Λιξούρι με αφορμή τα εγγένεια του εντός πολλών εισαγωγικών μουσείου της πόλεως. Τότε είδα για πρώτη φορά έργα της, τα οποία ξεχώριζαν σαν ο κόκκος χρυσού μέσα στην άμμο. Δύο χρόνια μετά είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω προσωπικά και από τότε να παρακολουθώ το έργο της. Η εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία. Η Τιτίκα, καθώς έχει γεννηθεί και μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, καθώς ζει μέσα στη φύση αφού κατοικεί μόνιμα στο νησί, ήταν επόμενο να καταστήσει τη φύση της Κεφαλονιάς και το περιβάλλον της πηγή έμπνευσής της. Έτσι, με πρώτη ματιά, η θεματογραφία της την κατατάσσει στους τοπιογράφους. Ένα ζωγραφικό είδος, το οποίο αναπτύχθηκε πάρα πολύ το 19ο αιώνα, υποχώρησε από τις αρχές του 20ου κάτω από τα πλήγματα της νεωτερικότητας, για να επανέλθει ιδρυμύτερο τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με την καταστροφή του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα μετά το 1968 που αναπτύχθηκε το οικολογικό κίνημα. Στο πλαίσιο του οικολογικού κινήματος έχουν εμφανιστεί διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη φύση και τη γη. Η Τιτίκα εντάσσεται μέσα σε αυτό το κλίμα, μόνο πως το τοπίο για την Τιτίκα είναι η αφορμή για να εκφράσει, για να αισθητοποιήσει συναισθήματα. Η φύση δηλαδή, ένα απόσπασμα της φύσης, ένα τοπίο, γίνεται το όχημα για να εκδηλωθεί το συναίσθημα. Όπως είναι φυσικό, η θάλασσα είναι η μεγάλη προτίμησή της και την αποτυπώνει με κάθε ευκαιρία. Γενικά το νερό, είτε της θάλασσας είτε οπουδήποτε αλλού βρίσκεται, είναι πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες διαχρονικά. Ιδιαίτερα απέσπασε την προσοχή των υπρεσιονιστών στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή των πρώτων μοντερνιστών, οι οποίοι ελκύστηκαν από το νερό λόγω της αέναης κίνησής του, το νερό της θάλασσας και το νερό των ποταμών, λόγω της αέναης κίνησής τους. Η Τιτίκα εκφράζεται, βέβαια, γιατί ζωγραφίζει το νερό γενικά, γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ το φως και οι επιπτώσεις του πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή η διάθλαση των ακτίνων του ηλίου.
Εκείνο που τη μαγεύει ιδιαίτερα είναι η διαφάνειά του. Γι' αυτό προσπαθεί να την αποτυπώσει, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο και μόνο πολλοί ικανοί καλλιτέχνες κατορθώνουν να αποδώσουν την επιφάνεια της θάλασσας πιστικά. Και μάλιστα όταν χρησιμοποιούν υλικά όπως είναι τα μολύβια που χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά η Τιτίκα. Μόνο πρικισμένοι καλλιτέχνες κατορθώνουν να μετουσιώσουν σε τέχνη το ερέθισμα που δέχτηκαν. Η Τιτίκα χειρίζεται άριστα αυτό το μέσο, δηλαδή τα χρωματιστά μολύβια, και κατορθώνει να αποδώσει ποιότητες ζωγραφικές που άλλοι καλλιτέχνες το κατορθώνουν με άλλα υλικά, όπως είναι το λάδι ή ακουαρέλα. Το πόσο ταλαντούχα στην απόδοση των κυματισμών, στην απόδοση της διάθρωσης του φωτός, στην επιφάνεια της θάλασσας, στην απόδοση της διαφάνειας του νερού, μπορεί κανείς να το διαπιστώσει σε διάφορα έργα της, αλλά κυρίως στο χαμόγελο της Μαρίνας, που της συγχάρισε και πολλές διακρίσεις διεθνώς. Εκείνο που εντυπωσιάζει στα έργα της και ιδιαίτερα σε αυτό, στο χαμόγελο της Μαρίνας, είναι ότι προσπαθεί να αποδώσει ποιότητες του λαδιού με μόνο τα μολύβια. Πυκνώνοντας δηλαδή τη γραφή της με τα μολύβια, χρησιμοποιώντας αλλεπάλληλα στρώματα μολυβιών, όπως τα έκανε ένας άλλος καλλιτέχνης με αλλεπάλληλα στρώματα λαδιού. Επίσης, το έργο αυτό της Μαρίνα, το χαμόγελο της Μαρίνας, θα πρέπει να το προσέξετε, γιατί μαρτυρεί, προδίδει καταβολές της Τίκα και από την αρχαία ελληνική τέχνη. Εκείνη το χαμόγελο θυμίζει πάρα πολύ το αρχαϊκό χαμόγελο που είχαν οι κόρες. Οι κόρες, οι κούροι βέβαια, αλλά και οι κόρες του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ., η αρχαϊκή τέχνη. Ένα έργο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξεχωρίζει έχει τον τίτλο «Να τολμάς». Και είναι ένα κίτρινο παπάκι μόνο του μέσα σε μία απέραντη θάλασσα. Μέσα στην απεραντοσύνη του υγρού στοιχείου προβάλλει ως τολμηρό, γίνεται έτσι σύμβολο της προσπάθειας του όντως να υπερνικήσει εμπόδια και να φτάσει στο σκοπό του. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε, όχι μόνο σε αυτό το έργο, αλλά γενικά στα έργα της Τιτίκας. Όλα αυτά δίνονται ποιητικά, σαν να ανακαλύπτει την ομορφιά και να την προσφέρει ως αντίδοτο σε ό,τι άσχημο συμβαίνει γύρω μας. Επαναλαμβάνεται συνεχώς ότι οι καλλιτέχνες, οι σύγχρονοι καλλιτέχνες, ζώντας σε ένα περιβάλλον κατεστραμμένο, ζώντας σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, πολέμους, συγκρούσεις κάθε είδους, πείνα, κρίση οικονομική τώρα, κοινωνικές αδικίες, απουσία αξιών κλπ. Στα έργα τους αποδίδουν την ασχήμια με σκοπό να τη χτυπήσουν. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη, η άλλη κατηγορία καλλιτεχνών. Εκείνη που το κακό και το άσχημο ξορκίζεται μόνο με την ομορφιά και όχι με το ίδιο το κακό. Είναι εκείνη η ομάδα καλλιτεχνών, εκείνη η κατηγορία καλλιτεχνών, που αναζητεί διαρκώς έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς εντάσεις. Και αυτό κάνει η Τιτίκα. Η Τιτίκα επίσης έλκεται από τα απλά και καθημερινά αντικείμενα, εκείνα που είναι ευτελή, που δεν τα προσέχει κανείς. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό βέβαια της μοντέρνας και της σύγχρονης τέχνης. Έλκεται ιδιαίτερα από αντικείμενα που έχουν πάνω τους ορατά τα σημάδια της φθοράς που έχει επιφέρει ο χρόνος, οι καιρικές συνθήκες, η αδιαφορία των ανθρώπων. Την έλκει λοιπόν η φθορά και θέλει να την αποτυπώσει, αλλά ποιητικά, σαν να θέλει να βγάλει από το θάνατο τη ζωή. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε σε διάφορα έργα, πώς συνδυάζει κατεστραμμένες επιφάνειες, κατεστραμμένα αντικείμενα με άλλα αντικείμενα, ένα μαντήλι παραδείγματος χάρη, ολοκένουλο, που δηλώνει και την παρουσία του ανθρώπου. Δεν ζωγραφίζει ανθρώπους, την ανθρώπινη μορφή, με εξαίρεση τη Μαρίνα, η Τιτίκα, αλλά
η παρουσία του ανθρώπου προδίδεται από τα αποτυπώματά του πάνω στα αντικείμενα, πάνω στη φύση. Ένα καπέλο, παραδείγματος χάρη, ξεχασμένο σε κάποιο σημείο στην Αμμουδιά. Ανάμεσα στα έργα που εκθέτει απόψε, η ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δώσει κανείς σε εκείνο που έχει τον τίτλο «Το γράμμα», που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πράσινο πλαστικό μπουκάλι πεταμένο σε ένα ριάκι. Η σύγχρονη ματιά θα το θεωρούσε ένα απόρριμα από τα χιλιάδες μπουκάλια που μολύνουν, που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Η Τιτίκα όμως θέλει να αναιρέσει αυτή την εντύπωση και το ονομάζει το γράμμα, δηλαδή βάζει μέσα στο μπουκάλι ένα γράμμα όπως έκαναν παλιά και με αυτόν τον τρόπο καθαγιάζει στην ουσία ένα απόρριμα και το κάνει μέσω επικοινωνίας αντί ένα μέσω σύγκρουσης μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι μας μεταφέρει και σε μια άλλη εποχή, καθόλου πεζή. Αυτό λοιπόν που επιδιώκει η Τιτίκα σταθερά είναι να κάνει ποίηση μέσα από το κάθε απλό και ασήμαντο αντικείμενο. Θέλει να προκαλεί εφρόσινα συναισθήματα, να μας φέρει σε άλλους κόσμους, σε άλλη εποχή, με τα ζωγραφικά μέσα όμως του σήμερα. Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζει απόψε είναι και μερικά ασπρόμαυρα, με μολύβια. Αξίζει κανείς να τα προσέξει, γιατί αυτά τα ταπεινά έργα δείχνουν όλο της το τάλαντο. Όλα της τα έργα ξεχωρίζουν για τη σχεδιαστική δυνότητά τους. Σε αυτά τα έργα τα ασπρόμαυρα το ξεχωρίζει κανείς πολύ καλά. Αλλά επίσης ξεχωρίζει και την ικανότητά της στο χρώμα, γιατί χρησιμοποιώντας ένα χρώμα, με τις διαβαθμίσεις του, με τις πυκνώσεις του καλύτερα, προσπαθεί να βγάλει χρώμα. Σταθερά γνωρίσματα των έργων της, όπως είπα, είναι το σχέδιο, είναι η ευρηματική σύνθεση, οι απροστόκητες γωνίες θέασης, το ευαίσθητο χρώμα, τα θέματα από τη φύση και την καθημερινότητα, μεταπλασμένα ποιητικά, όλα όμως με μία άβρα μεταφυσική, όλα τα καθιστά σύμβολα, οπότε η παραστατική της τέχνη ανήκει στις προεκτάσεις του συμβολισμού και κάποτε και του υπερρεαλισμού. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν ένα ιδίωμα αναγνωρίσιμο, που είναι ένα στοιχείο άκρος θετικό για μια νέα καλλιτέχνηδα, γιατί υποδηλώνει ότι ξέρει τι θέλει και η ερευνά της έχει σαφή στόχο. Συνήθως οι καλλιτέχνες μέχρι να βρουν το δικό τους ρυθμό, το δικό τους βηματισμό, με τα έργα τους θυμίζουν διάφορους άλλους καλλιτέχνες, διάφορες άλλες τεχνοτροπίες και πολύ δύσκολο να το αναγνωρίσει κανείς αν δεν υπήρχε υπογραφή. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει στην Τιτίκα και αυτό δείχνει σπουδαίο τάλαντο. Είπα στην αρχή ότι η Τιτίκα σπούδασε γραφιστική και είναι αρκετοί οι γραφίστες που δοκιμάζουν την τύχη τους και στη ζωγραφική. Μόνο πως εύκολα ένα έμπειρο μάτι ανακαλύπτει την προέλευσή τους και την προτέρα τους ενασχόληση, γιατί οι περισσότεροι δυσκολεύονται να αποφύγουν την επιφανειακότητα ή τη διακοσμητικότητα που συνεπάγεται η προτέρα τους ενασχόληση. Στην Τιτίκα όμως τίποτε δεν είναι επιφανειακό. Το κάθε τι έχει βάθος, το κάθε τι είναι ζωγραφικό και όχι διακοσμητικό. Όπως το συνέστημα που αποτυπώνει έρχεται από τα βάθη της ψυχής της, έτσι και το φως του πίνακές της έρχεται από το βάθος του πίνακα. Τα τοπία της δεν είναι απλά αποσπάσματα της επιδερμίδας της γης, αλλά προβολές ψυχικών καταστάσεων. Αφορμές για ενατένιση του ιδανικά ωραίου και αναζήτηση ενός ειρηνικού κόσμου χωρίς εντάσεις. Γι' αυτό οι συνθέσεις της δεν περιέχουν τίποτε το αιχμηρό, κανένα ίχνος απεσιοδοξίας, αλλά αντίθετα μεταφέρουν μηνύματα αισιοδοξίας. Μέσα στην κρίση που ζούμε, η αισιοδοξία είναι ένα ισχυρό αντίδοτο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρκάτου. Νομίζω ότι είπε τόσο λεπτομεριακά και τόσο ουσιαστικά πράγματα για τη δουλειά της Τιτίκας, που όσοι παρακολουθούμε την πορεία της, πραγματικά τα φέρνουμε στο μυαλό μας και τα αναγνωρίζουμε και σε αυτή την όμορφη τέταρτη δουλειά της. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κατσιβέλη από το ΚΕΔΙΚΕ του Δήμου, να πει και αυτός κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Ελεσιχόντατοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Τιτίκα, ευχαριστώ πολύ, είναι εξαιρετική τιμή για μένα η πρόσκλησή σου και ο χαιρετισμός που απευθύνω στην έκθεσή σου. Θέλω να πω το εξής. Η εξαιρετική, η πραγματικά αποδεδειγμένα μεγάλη αξία η δική σου και των έργων σου σε καταστούν ως μία καλλιτέχνης η οποία είναι πρέσβυρα του πολιτισμού της Ελλάδας και της Κεφαλονιάς μας σε όλο τον κόσμο. Οι βραβεύσεις σου τα αποδεικνύουν αυτό. Τα έργα σου, τα οποία είναι και αυτά παιδιά σου, αντικατοπτρίζουν την ψυχή σου, το χαρακτήρα σου, το επίπεδό σου. Εκείνο ως ελάχιστη τιμή που έχω να κάνω εγώ από τη θέση που έχω αυτή τη στιγμή του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλίου Επιχείρησης του Δήμου, ήταν, όπως ξέρεις και το έχουμε συζητήσει, η πρόταση δική μου που πέρασε ομόφωνα από το Συμβούλιο να φιλοτεχνήσεις ένα έργο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε εμείς ως Κοινοβελή Επιχείρηση του Δήμου σαν αναμνηστικό σε όλους όσους έρχονται στην Κεφαλονιά μας, σε όλους όσους έρχονται και κάνουν εκδηλώσεις, ώστε να πάει σε όλα τα σπίτια, σε όλο το κόσμο, σε όλο τις φορείς. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά την πρόσκληση. Εύχομαι τα καλύτερα. Συγχαρητήρια. Ταπεινά από μένα, είμαι πολύ μικρός για να κρίνω τα έργα σου και εύχομαι το καλύτερο και να συνεχίσεις έτσι. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε κυρία Κατσιβέλη. Και τώρα νομίζω η πιο σημαντική στιγμή της βραδιάς, ο κύριος Στέλιος Μαρούλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης, με την απονημία του εργαστήρι, θα βραβεύσει την Τιτίκα μας, την αγαπημένη Τιτίκα, μια στιγμή πολύ συγκλονιστική για όλους όσους την αγαπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού, κύριε Κατσιβέλη, αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, αξιότιμοι φίλες, φίλοι, συντοπίτες, συντοπίτησες, υπέροχοι προσκεκλημένοι, καλησπέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωση Καλλιτεχνών Λογοτεχνών Ηλιούπολης με τη συμβολική της ονομασία το εργαστήρι αγκαλιάζει πέρα το μελό της και πολλούς σύγχρονους δημιουργούς της τέχνης. Υπό αυτή την έννοια ερθαρρύνει, εψυχώνει, αναγνωρίζει, επευθυμεί και επιβραβεύει δράσεις παραγωγής και προαγωγής του πολιτισμού και της τέχνης. Ο Πρόεδρος την κάνει λάτρη στον καλλιτεχνό της ιδιαίτερης πατρίδας της Κεφαλονιάς και παρακολουθεί με απέραντο θαυμασμό την εξέλιξη τέτοιου σπουδαίου συμπατριωτού του. Επί του προκειμένου, εκπροσωπώντας την Ένωση Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης, εξουδοτήθηκα όσο ελάχιστος να έχω θέση στο απόψινό βήμα και να επιδώσω το τιμητικό έπαινο της Ένωσης αυτή στην εξαίρετη φίλη καλλιτέχνηδα εικαστικό κυρία Τιτίκα Φαρακλού. Τον έπαινο αυτό συνοδεύει ειλικρινές ευχές όλο το μελό μας για συνεχείς νέες και πιο σπουδαίες διακρίσεις της. Η χώρα μας στις δύσκολες αυτές εποχές που διατρέχουμε είναι απόλυτη ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει και να φωτίζει με το πνεύμα και το προγονικό κάλος της στην ανθρωπότητα. Και όλοι εμείς οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να τη συντηρήσουμε αλόβητη στον χωροχρόνο και να μεγαλουργεί. Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ουσιαστικά στοιχεία της ειρήνης. Και ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά ότι στην περίοδο της ειρήνης δημιουργούνται σημαντικά έργα υποδομής και έργα προόδου. Η σημερινή τιμόμενή μας πράγματι είναι μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα και οι πολλαπλές διακρίσεις της, πολλές, τον οποίο δέχτηκε και έξω από τα όρια της ελληνικής επικράτειας. Την καθιστού πολύ σπουδαία Ελληνίδα. Η Τιτίκα Φαρακλού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λιξούρι Κεφαλονιάς, όπου κατοικεί με τον σύζυγό της και με τη θυγατέρα τους. Σπούδασε στο Ανώτερο Γερμανικό Κολέγιο της Αθήνας. Επίσης έχει σπουδάσει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μιλάει με ευχέρεια 6 ξένες γλώσσες.
εργάζεται στο ξενοδοχείο Σάμερη που είναι οικογενειακή επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια το πάθος της, η αγάπη της για τη ζωγραφική την ώθησε να ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα με πίστη, αφοσίωση και απαράμιλη εργατικότητα. Έχει κάνει 3 ατομικές εκθέσεις και είναι η τέταρτη και έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές. Εμπνέεται από το γαλάζιο της θάλασσας που περιβάλλει και βρέχει ολόκληρη την Κεφαλονιά, αλλά και από τις σπάνιες ομορφιές του νησιού. Έχει πάθος με την παραστατική τέχνη, που πιστεύει ότι οφείλει την επίδρασή της αυτή στην αρχαϊκή και κλασική τεχνοτροπία. Κατά κανόνα μεταχειρίζεται χρωματιστά μολύβια και τελευταία χρησιμοποιεί ξυλομπογιές ή παστέλ. Επειδή στο συνολικό της έργο είναι πράγματι μεγάλο για την οικονομία του χρόνου, θα σας μοιραστεί σχετικό έντυπο για να καθιστείτε μάρτυρες αυτής της πολυσχηδούς δράσης της αλλά και των πολλών διακρισεών της. Σαν πιστός υπηρέτης και λάτρης της τέχνης, σε μια εποχή που όλα τα προϊόντα έχουν οδηγίες κρίσης, ημερομηνία λήξης και τα γεγονότα και καταστάσεις πολλές και θορυβώδεις, εγώ θέλω η ζωγραφική της να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη, ευχάριστη, χαρούμενη και όμορφη, ναι απλά όμορφη. Θέλω αβίαστα να μπορούν οι πινακέδες να ζητοκραυγάζουν, ζήτω η πηγαία ελεύθερη και αμόλυβη ζωγραφική. Αξιότιμη κυρία Τιτή Καφαρακλού, σας εύχομαι από καρδιάς πάντοτε να έχετε μεγάλες επιτυχίες. Όπως εύχομαι για την Ελλάδα μας να ξεπεράσει την κρίση που χρόνια τη βασανίζει και να περάσει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Ελά, Τιτίκα μου, να είσαι καλά, να είσαι πάντα άξια, να είσαι πάντα άξια. Ευχαριστούμε πολύ, να είναι πάντα άξια η Τιτίκα μας, πάντα να ξεχωρίζει. Να πει και δύο λόγια η Τιτίκα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Σημαίνει πολλά για μένα. Γιατί και ένας καλλιτέχνης χωρίς κοινό, τι θα έκανε μόνος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Ειλικρινά το εκτιμώ. Αξίζεται, πιστεύω ότι αξίζεται. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και την κυρία Μαρκάδη για τα συγκινητικά της λόγια. Έχουν ιδιαίτερη αξία και δική για μένα. Γιατί ξέρω ότι προέρχονται από έναν άνθρωπο που δεν είναι εύκολο στα εγκόμια. Σας αφήνω τώρα να ξεκουραστούμε λίγο από τα πολλά λόγια και να ακούσουμε λίγη μουσική. Έχουμε μαζί μας τους αδερφούς Αυγερινού και τη συγκλονιστική φωνή της Αυγερίνα, της Μεταλλινού. Σας ευχαριστώ πολύ που διεκτήκατε να έρθετε να τραγουδήσετε και καλή συνέχεια και ό,τι επιθυμεί ο καθένας μέσα από την καρδιά μου, το εύχομαι. Εγώ χαίρομαι γιατί αποδεικνύεται ότι είμαστε καλλιτεχνικό σόι. Και δει λιξουριώτης.